Εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι διαδικτυακές υπηρεσίες των Xbox και PlayStation. Η Microsoft και η Sony ανακοίνωσαν ότι είναι ενήμερες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και εργάζονται για την αποκατάστασή τους. Μία ομάδα hacker με ανάρτησή της στο Twitter ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση. Οι εταιρείες, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχουν παραδεχθεί ότι πρόκειται για χτύπημα ηλεκτρονικών εισβολέων.